Το μεγάλο μας στοίχημα όλων είναι να το κάνουμε πριν από τις εκλογές του Μάη. Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν τεχνικές εργασίες στο οικόπεδο του νέου δικαστικού Μεγάρου στην παραλιακή Λεωφόρο, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ύπαρξης αρχαιολογικών ευρημάτων. Από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν και οι τομές στο οικόπεδο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Ελπίζουμε μέχρι τις αρχές του Γενάρη, μέσα το Γενάρη, να έχουμε ολοκληρώσει με τις έρευνες, εκτός αν βρούμε κανένα μινωικό ανάκτορο. Θα μας δημιουργηθούν κάποια προβλήματα, αλλά θα τρέξουμε για να τα ξεπεράσουμε. Κατά τις αισιόδοξες προβλέψεις, προσωπικά είμαι πάντοτε επιφυλακτικός, όλα αυτά κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Μετά τις γιορτές, το πρώτο τρίμηνο του 2019, καλώς εχόν των πραγμάτων, θα έχουμε τον διαγωνισμό πλέον επισήμως. Για το νέο δικαστικό Μέγαρο, καταγράφεται έντονη κινητικότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με το ζήτημα να αποτελεί αντικείμενο σύσκεψης στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυπίδη Κουκιαδάκη, παρουσία των δικαστικών αρχών της Ανατολικής Κρήτης. Υπάρχει μια προσέγγιση από παλιά. Αλλά τώρα, επειδή έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, πρέπει να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία για να έχουμε πληρέστερη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Μέσω τηλεδιάσκεψης, η Γενική Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης έδωσε διευκρινήσεις σε σχέση με τις διαδικασίες επικαιροποίησης του κτηριολογικού προγράμματος, καθώς οι αρμόδιοι καλούνται να προσδιορίσουν τις μελλοντικές ανάγκες στο νέο δικαστικό Μέγαρο. Παράλληλα, έγινε μια τηλεδιάσκεψη με την γραμματέα των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, την κυρία Βακάλη. Όπως μας ενημέρωσε, μας αποστέλει ένα έγγραφο στο οποίο ζητά να κάνουμε γενικές παρατηρήσεις επί του κτηριολογικού προγράμματος του νέου δικαστικού Μεγάρου. Μέσα στον Δεκέμβρη θα έχουμε δώσει την απάντησή μας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Υποδομών, που θα προκηρύξει τη διαδικασία. Κάνουμε έναν αγώνα δρόμου να προλάβουμε όλα αυτά να γίνουν πριν από τις εκλογές, γιατί κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποια τύχη μπορεί να έχει μια τέτοια διαδικασία μετά από τις εκλογές. Εφόσον δεν υπάρξουν άλλα εμπόδια, οι τομές εδάφου στο οικόπεδο αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο Γενάρη. Εφόσον βρεθούν αρχαία, τι γίνεται? Προσωπική μου άποψη είναι ότι, δηλαδή, τουλάχιστον όσοι έχουν μια γνώση της περιοχής, ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, γιατί η περιοχή είναι κυρίως επιχωματώσεις. Πάμε βήμα-βήμα. Είναι σε μια φάση τώρα το θέμα, το οποίο νομίζω ότι είναι ζεστό, να το πω έτσι απλά, και αυτό είναι θετικό. Είδομε. Μετά από απίστευτες καθυστερήσεις 10 και πλέον χρόνων, εμπλεκόμενοι φορείς συνεχίζουν να δίνουν μάχη για την υλοποίηση του έργου και με στόχο ο διαγωνισμός να βγει στον αέρα το πρώτο τρίμηνο του 2019. Δεν είναι κανένα τεράστιο έργο, είναι όμως ένα σημαντικό έργο για την Ανατολική Κρήτη, είναι ένα σημαντικό έργο για τη δικαιοσύνη και τους εργαζόμενους.